Κύριε Χιγέ, ποια είναι η αποστολή του πολεμικού ναυτικού στις μέρες μας? Η αποστολή του πολεμικού ναυτικού είναι η αποτροπή εχθρικής ενέργειας και η διατήρηση της εθνικής ακεραιότητας, προασπίζοντας τα εθνικά συμφέροντα και συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής εθνικής άμυνας. Πέρα από τις συμβατικές, θα μπορούσαμε να πούμε, πολεμικές απειλές, έχουμε και σύγχρονες απειλές όπως είναι η διεθνής τρομοκρατία, η διασπορά όπλων μαζικής καταστροφής, η σύγχρονη πειρατεία και κάθε μορφής έκνομη ενέργεια μπορεί να συμβεί στα διεθνή ύδατα. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω την κοινωνική προσφορά του πολεμικού ναυτικού προς τους ακρίτες των νησιών μας, παρέχοντάς τους ιατρικές υπηρεσίες, συνδράμοντας σε μεταφορές και διαθέτοντας τα απαραίτητα μέτρα για αεροδιακομιδές όποτε απαιτηθεί. Κύριε Αρχηγέ, αναφερθήκατε στις απειλές που αντιμετωπίζει το πολεμικό ναυτικό. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για τις σημερινές γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή? Είναι κοινός τόπος ότι στην ευρύτερη γειτονιά μας, από τα Βαλκάνια έως τη Μέση Ανατολή, από τον Εύξεινο Πόντο στη Βόρεια Αφρική, συμβαίνουν συνταρακτικές ανακατατάξεις, οι οποίες ασφαλώς και επηρεάζουν τη θέση της χώρας μας. Επομένως, απαιτείται εγρήγορση και ετοιμότητα για να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Άλλωστε, οφείλουμε να προηγούμαστε των γεγονότων και να επιδιώκουμε τη συνδιαμόρφωσή τους, ώστε να εξασφαλίζουμε τα εθνικά συμφέροντα. Είναι γνωστό σε εχθρούς και φίλους ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό δρόντα στην περιοχή, τόσο λόγω της γεωπολιτικής θέσης την οποία κατέχει στην Μεσόγειο και ειδικότερα στην Ανατολική Λεκάνη αυτής, όσο και για τις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις που διαθέτει, οι οποίες αποτελούν παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή. Κύριε Χιγέ, ποια είναι τα κίνητρα που προβάλλει το πολεμικό ναυτικό για να εμπνεύσει, για να ενθαρρύνει όλα τα στελέχη του? Και μόνο να υπηρετεί κάποιος το πολεμικό ναυτικό τον γεμίζει με ικανοποίηση και περηφάνεια. Δεν είναι μικρό πράγμα να είναι κανείς απόγονος των Σαλαμινομάχων, απόγονος του Θεμιστοκλή, των ναυτικών ηρώων του 21, των ναυμάχων του 12, 13 και του 40. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το πολεμικό ναυτικό ποτέ δεν υπέστειλε τη σημαία του. Αυτό μας κάνει υπερήφανους και μας φορτώνει με ευθύνη για τη συνέχεια. Επιτρέψτε μου εδώ να απευθυνθώ πρώτα στον ελληνικό λαό και να του πω ότι πρέπει να είναι υπερήφανος που έχει αυτό το πολεμικό ναυτικό. Θα ήθελα να τονίσω ότι ο μόχθος του δεν πάει χαμένος και το τελευταίο ευρώ που διαθέτει από το υστέρημά του για την άμυνα της χώρας πιάνει τόπο. Να τον διαβεβαιώσω ότι τα παιδιά του είναι και δικά μας παιδιά. Μοιαζόμαστε. Και απευθυνόμενος στα στελέχη του πολεμικού ναυτικού, θα ήθελα να τους πω να είναι υπερήφανοι που υπηρετούν στο πολεμικό ναυτικό και επιπλέον θα πρέπει όλοι, εχθροί και φίλοι, να ξέρουν. Έχουμε τη βούληση, έχουμε τα μέσα, έχουμε τη γνώση, έχουμε την ετοιμότητα και αν απαιτηθεί θα κάνουμε αυτό για το οποίο εκπαιδευόμαστε μια ζωή. Θα νικήσουμε.